σας. Καλή σας μέρα. Πρέπει να πω, επιτέλους μπαίνει μια τάξη με τις ΜΚΟ και τους αλληλέγγυους. Όλους αυτούς που υποτίθεται ότι ήρθαν να βοηθήσουν και δεν ξέρουμε τι ρόλο παίζουν. Από πού χρηματοδοτούνται. Τι λένε και αφιονίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Άστοχες κινήσεις και ενέργειες και από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί μία δεν θέλαμε να παραδεχτούμε, όχι εσείς προσωπικά, μία δεν θέλαμε να παραδεχτούμε το πρόβλημα ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι αλληλέγγυοι που αλωνίζουν. Που οι άνθρωποι μπορεί να είναι ιδεολόγοι, καλά κάνουν και είναι ιδεολόγοι. Ας έχουν τις ιδεολογίες τους και ας τις διατηρήσουν. Αλλά να έρχονται, να πηγαίνουν, να τους ξεσηκώνουν, να τους τροφοδοτούν και με υλικό. Και εμείς εδώ να πρέπει να φτάσουμε στο αμήν για να τους αντιμετωπίσουμε, νομίζω ήταν λάθος. Κύριε Παπαδάκη, να θυμηθούμε μερικά πράγματα που συνήθως ξεχνιούνται, αλλά ίσως γιατί κάθε μέρα είναι μεγαλύτερη από τον εαυτό της. Ότι το συντονιστικό όργανο ανέλαβε την 1η Μαρτίου του 2016, δηλαδή αριθμεί σήμερα περίπου 45 μέρες. Και κάνουμε μια προσπάθεια όχι μόνο να συντονίσουμε αυτή τη διαδικασία, το τι γίνεται στην Ιδωμένη και τι γίνεται στον Πειραιά, και να προσπαθήσουμε να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν σε κέντρα φιλοξενίας, κάτι που αυτή τη στιγμή γίνεται, αλλά να συνεργαστούμε και με άλλα υπουργεία, τα οποία μπορούν να προσφέρουν λύσεις, όπως είναι το Υπουργείο της Κοινωνικής Πρόνοιας που προήθατε, κυρία Φωτίου, και που αφορά ιδιαίτερα τα παιδιά και τις οικογένειες, ή το Υπουργείο προήθατε, η κυρία Δονοπούλου, που αφορά ειδικές προσλήψεις για το προσφυγικό, την ίδια ώρα που εντείνουμε σε πολλά επίπεδα, θα έλεγε κανένας, την προστασία των προσφύγων, ορισμένες φορές και από ορισμένες ομάδες οι οποίες υπάρχουν και εμφανίζονται με διάφορες ταμπέλες και ορισμένες από ορισμένες φορές, ορισμένες δυναμικές που αναπτύσσονται και στους ίδιους τους ξέρετε, πρόσφυγες. Δεν είναι μόνο η προστασία των προσφύγων. Είναι και η προστασία των τοπικών κοινωνιών. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί ξέρετε κάτι, εδώ επενέσανε όλοι τους κατοίκους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής της Ιδωμένης, ότι οι κάτοικοι ανοίξαν τα σπίτια τους, τους βάλανε μέσα. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, αφιονισμένοι από διάφορους, οι οποίοι το βράδυ είναι σε τετράστερα ξενοδοχεία στη Γευγελή, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, και το πρωί με ρούχα εκστρατείας έρχονται και τους αφιονίζουν, έτσι, άρχισε να δημιουργείται. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Βεβαίως δεν χρειάζεται μαζί με τα χλωρά να κάψουμε. Όχι, βέβαια. Μαζί με τα ξερά να κάψουμε και τα χλωρά. Όχι, αλλά η καταγραφή. Υπάρχουν, ας πούμε, η ύπατη αρμοστία, ο Ερυθρός Σταυρός, οι ιατροί χωρίς σύνορα, μια σειρά δηλαδή. Όχι η ύπατη αρμοστία, οι άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τις οποίες συνεργαζόμαστε απόλυτα. Καμία αντίρρηση. Πάρα πολύ. Καμία αντίρρηση. Δεν τις βάλουμε όλες τις. Αλλά μην ξεχνάτε το εξής, ότι πριν υπάρξει ο νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή πριν 10 μέρες, θα έλεγε κανένας η λέξη μη κυβερνητική οργάνωση δεν υπήρχαν καν στο νομικό πλαίσιό μας. Τώρα αρχίζουν και διαμορφώνονται οι συνθήκες. Να το πούμε ξεκάθαρα, κύριε Υπουργέ, εδώ πέρα κάτω από την ταμπέλα των μη κυβερνητικών οργανώσεων διάφορα λαμόγια έχουν πλουτίσει. Έχουν βγάλει λεφτά. Όλων των ειδών. Πράκτορες είναι μέσα. Όλων των ειδών. Offshore είναι μέσα. Που λύσαμε, για παράδειγμα, στα νησιά το προηγούμενο το καλοκαίρι. Θα λέω, ποτέ δεν γέμε μαζί με τα ξερά τα χλωρά. Υπάρχουν όλων των ειδών τέτοιου είδους οργανώσεις. Δεν το γενικεύουμε. Αλλά σας λέω. Αυτό είναι το. Πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο κράτος. Πρέπει να τους καταγράψει. Το προσπαθούμε και το ελέγχουμε και νομίζω ότι να τις καταγράψει πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, όμως εδώ υπάρχει και ένα έλλειμμα, για να είμαστε ειλικρινείς. Πιο πολύ ήταν οι αλληλέγγυοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις καλές, λίγες και κακές περισσότερες. Δηλαδή, στην ενημέρωση των προσφύγων στον Πειραιά υπήρχαν 500 άτομα που τους ενημερώνανε μην πάτε, μην κάνετε, μην ράνετε, και υπήρχαν 2-3. Οι οποίοι τους λέγανε, τώρα από χτες τους έχουμε πάει και φωτογραφίες. Τους δείχνουμε και φωτογραφίες που θα πάνε οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί, ναι. Γιατί τόσο καιρό και τόσο μεγάλο διάστημα καταφέρανε και τους πείσανε αυτοί. Εχθές το βράδυ, μετά το τέλος της σύσκεψης που κάνουμε σχεδόν καθημερινά, πρέπει να σας πω το εξής. Βγάλαμε ένα συμπέρασμα μεταξύ μας, συζητώντας και χαλαρά, θα έλεγε κανένας,
ότι το ζήτημα κέντρα ανοιχτής φιλοξενίας στην Ελλάδα έχει να εμφανιστεί από τη μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή υπάρχει και μια έλλειψη του ελληνικού κράτους σε σχέση με τέτοιες δομές και με τέτοιες προστασίες. Το να φτιάχνουν φυλακές είναι εύκολο. Μήπως λοιπόν είχαν δίκιο αυτοί οι οποίοι φώναζαν ότι ξέρετε κάτι, εκείνοι, γιατί όλοι οι ανθρωπιστές είμαστε. Αλλά το θέμα δεν είναι να πει σε κάποιους ανθρώπους εδώ είμαστε μια χώρα που θα σας προσφέρει βοήθεια και αλληλεγγύη όταν δεν είσαι σε θέση να την προσφέρεις και όταν μάλιστα είσαι σε κρίση και πρέπει να αντιμετωπίσεις και τα προβλήματα τα εσωτερικά των ανθρώπων σου. Το να προσφέρεις την αλληλεγγύη σου είναι νομίζω φυσιολογικό από τη μία μεριά και ανθρώπινο, από την άλλη μεριά είναι και υποχρέωση της χώρας. Βεβαίως, αλλά όταν και έχεις τη δυνατότητα και όταν είσαι προετοιμασμένος. Έτσι, Αντώνη. Το επίπεδο που θα την προσφέρεις. Εγώ γι' αυτό μίλαγα. Δεν είχαμε ένα δομημένο κράτος πάνω στο ζήτημα της κοινωνικής πρόνοιας και για τους Έλληνες, αλλά πολύ περισσότερο για τους πρόσφυγες. Και αυτό προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα τώρα. Πρέπει να πω ότι χρησιμοποιήσαμε εκείνες τις δομές. Εγώ θεωρώ ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η αστυνομία έκανε πολύ καλά τη δουλειά της, κάνοντας πράγματα που δεν είχε κληθεί ποτέ να τα κάνει. Ελέγχους, θα λέει κανένας. Και βεβαίως και οι ένοπλες δυνάμεις. Ο έλεγχος. Υπάρχει μια κριτική η οποία λέει ότι η αστυνομία εκ των υστέρων προβαίνει σε ένα πιο καλύτερο έλεγχο σε ό,τι αφορά τους αλληλεγγύους. Χωρίς να ευθύνεται οι άντρες αστυνομίας, έτσι. Ναι, διαταγές. Δηλαδή, να σας εξηγήσω τι εννοώ. Να σας εξηγήσω σε εσάς, να εξηγήσω ο κόσμο. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι αρμόδιο για τις διαπιστεύσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Από εκεί και πέρα, το ποιος πλησιάζει στους χώρους αυτούς είναι δουλειά της αστυνομίας να το ελέγξει. Για να μην μπαίνει ένα πουλμανάκι. Του οργανωμένου κράτους γενικότερα. Του οργανωμένου κράτους και κυρίως της αστυνομίας. Διότι δεν μπορεί να μπαίνει ένα σε ένα πουλμανάκι με 100 σάντουιτς και να μοιράζει μαζί και πουλμανάκι. Δεν είχε σάντουιτς, Αντώνη, είχε σκηνές. Όχι, λέω. Είχε σκηνές και τους έλεγαν έλα να στρατοδοπεδέψουμε στην Ελλάδα. Αυτός ο έλεγχος, κύριε Υπουργέ, έγινε καθυστερημένα. Να σας πω το εξής. Δεν θέλω να κάνω το συνήγορο κανενός. Αλλά όπως λέτε, οι άντρες της αστυνομίας αλλά και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατέβαλε μια τεράστια προσπάθεια σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Στο πρώτο διάστημα που έκλεισαν τελείως τα σύνορα από τη μεριά των Σκοπίων, θα πρέπει να ξέρετε ότι εκδηλώθηκε ο μέγιστος βαθμός αλληλεγγύης από τους ανθρώπους και τους κατοίκους της περιοχής. Άρα μερικές φορές είναι χρειάζονται τεράστιες δυνάμεις ώστε να μπορέσει να ελέγξεις ποιος είναι ο κάτοικος της περιοχής που πάει και εκφράζει την αλληλεγγύη του και ποιος είναι ο πονηρός, το βάζω με αυτή την έκφραση, ορισμένους, έλεγα ότι θα μπορούσαμε να πούμε και άλλες εκφράσεις, ο οποίος προσπαθεί είτε να εκμεταλλευτεί, γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο, κύριε Υπουργέ, είτε καθώς να κάνει την ιδεολογία του πράξη εκ του προχείρου. Και κάτι άλλο δηλαδή, ακόμα. Μια και βρεθήκαμε με πρόσφυγες να κάνουμε την ιδεολογία μας πράξη. Και κάτι άλλο και ακόμα. Και βάζει σε κίνδυνο και τους ίδιους τους ανθρώπους. Και κάτι άλλο ακόμα, κύριε Υπουργέ. Οι δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει ή από κυβερνητικά στελέχη ή από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όλους, μην τους βάλουμε όλους ένας εκεί, νομίζω ότι δεν προσφέρουν στη λύση του τεράστιου προβλήματος που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα. Ακόμα και για τον συμμαθητή μου και υπουργό προστασίας του πολίτη, τον κύριο Τόσκα, μπορώ να τον δυσαρεστήσω, συμμαθητής μου, γι' αυτό το λέω. Ότι αυτοί οι οποίοι ξεσηκώνονται εκεί και έχουν αυτή την συμπεριφορά είναι οι αυριανοί τσιχαντιστές. Είναι δηλώσεις οι οποίες πρέπει να τις κάνει κάποιος με έννοια. Είτε ότι ο ελληνικός λαός βιώνει το προσφυγικό από την τηλεόραση. Επιτρέψτε μου. Είτε ότι βιώνει ο ελληνικός λαός το προσφυγικό από την τηλεόραση. Έχει κάνει τεράστια δουλειά. Τεράστια κυριολεκτικά. Έτσι, και αυτό που περισσότερο εντόπισε είναι ότι αν αντιμετωπίζεις αυτά τα πράγματα με τη βία μπορεί να σου βγουν στο αντίθετό τους, στο χειρότερό τους και ότι χρειάζεται μια ειδική θα έλεγα ένας ειδικός τρόπος αντιμετώπισης όλου αυτού του ζητήματος. Θέλω να σας ρωτήσω, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο ευθέως γιατί ακούγεται. Είναι. Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ακούγεται από την αντιπολίτευση και αυτό καταγγέλλεται κατά κόρον. Το είσαι ακούσει, Αντώνη? Έχει γραφτεί και στα... Και έχει γραφτεί. Εγώ ρωτάω λοιπόν τον αρμόδιο για το συντονισμό υπουργό. Χωρίς να έχω άποψη προσωπική, δημοσιογραφική ερώτηση. Υπάρχουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία συμμετέχουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες επιδίδονται σε τέτοιες δραστηριότητες? Δηλαδή εγώ ότι λένε, ότι τους λένε ελάτε να κάνουμε ντου να ανοίξουμε τα σύνορα. Μην πιστεύετε κανέναν, άμα πάτε στα κέντρα
υποδοχής θα σας πάνε στην Τουρκία κτλ. Υπάρχουν τέτοια. Εγώ δεν έχω ούτε έναν ούτε μία υπόψη μου να σας πω. Αν δεν κάνετε καταγραφή δεν είσαστε σίγουρος όμως. Επειδή γίνεται αυτή τη στιγμή καταγραφή, γίνονται μία σειρά τέτοια διαδικασίες. Δεν έχω ούτε έναν ούτε μία υπόψη μου. Έχω υπόψη μου μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και μιλώντας ως πια στέλεχος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είναι απλό μέλος, δεν είναι. Με πολύ ανθρώπινο τρόπο έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους. Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος να οθεί ή να παρακινεί σε πράξεις ή παραλήψεις οι οποίες δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες, δεν ξέρω, να επαναλαμβάνω, ούτε έναν, ούτε μία, και το λέω για να μην απαντήσω όχι. Κρατώντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, την ελάχιστη, θα έλεγε κανένας, προφύλαξη, γιατί δεν μπορώ να ξέρω όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα λέω δεν υπάρχει. Είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικός. Κύριε Βίτσα, στον Πειραιά, επειδή έρχονται και οι γιορτές του Πάσχα τώρα, γιορτή του Πάσχα, ο ρυθμός. Πότε θα πιάσουν οι πύλε, το ΙΕΠΣΙΛΟΝ είναι ικανοποιητικό. Ο ρυθμός νομίζω είναι ικανοποιητικός. Εγώ είχα πει ότι θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και στον Πειραιά, να είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν όλοι στο Σκαραμαγκά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3.000 θέσεις, 4.000 θέσεις κενές. Αλλά αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει με την κίνηση του Πάσχα όμως. Άμα έχουμε την κίνηση, αυτό το μειχτή εικόνα. Εγώ θεωρώ ότι ο Πειραιάς θα έχει πλήρως αποσυμφορθεί από το. Μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Και θα γίνει και μια προσπάθεια αποσυμφόρησης, ιδιαίτερα του χώρου αφήξεων του ελληνικού. Αυτό που κάνουμε καθημερινά είναι, και θέλω να το πω, να βρίσκουμε χώρους οι οποίοι να ικανοποιούν τις ελάχιστες ανάγκες και να προχωρούμε σε αυτούς, και θέλω πραγματικά τη βοήθεια, αν θέλετε, των δημάρχων, περιφερειαρχών, λιγότερο των περιφερειαρχών, γιατί οι περιφερειάρχες έχουν δείξει μια πολύ μεγάλη κατανόηση να προσφέρουν τέτοιους χώρους. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ.